Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε και σας σύλλογος και εγώ προσωπικά και τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ έξω από τα δικαστήρια. Το θέμα έχει πάρει, πιστεύω, διαστάσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να πάρει τόσες διαστάσεις, γιατί θα σας εξηγήσω πιο κάτω ότι εμείς σαν υπάλληλοι μπαίνουμε επιτροπές ή μας ορίζει ο Δήμαρχος ή και το Δημοτικό Συμβούλιο από μας σε επιτροπές. 28 Μαΐου ή να τα πάρω κάπως τα πράγματα από την αρχή, γύρω στον Ιούνιο του 20, ο Δήμαρχος Δήμου Πίδνας Πολυνδρού, ο κ. Μανώλας, άργησε να κάνει κάποιες έρευνες, έψαχνε κάποιες αναθέσεις της πρώην Δημοτικής Αρχής του προηγούμενου Δημάρχου, έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα για έρευνα, για έλεγχο. Από εκεί ο εισαγγελέας ορίστηκε κάποια επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου, όπως αποκαλείται. Ο δημοσιονομικός έλεγχος το ξαναγύρισε στον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα 7 υπάλληλοι του Δήμου βρεθήκαμε κατηγορούμενοι ή, όπως λέει και ο Δήμαρχος, για έλεγχο. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω και το χαρτί, το έχω εδώ μπροστά μου το χαρτί, που έχω κληθεί στις 3 Ιουνίου, αλλά ήρθαμε εδώ στο δικαστήριο, βάλαμε κάποιον δικηγόρο, άσχετα αν, επειδή είμαστε δημοτικοί υπάλληλοι, όφιλε ο Δήμος να βάλει δικό του δικηγόρο, δεν θέλω να πω σε αυτή τη δικασία, βρήκαμε δικηγόρο, πληρώσαμε παράβολα και ο δικηγόρος πήρε μία παράταση για σήμερα, 28 Ιουνίου. Εμείς όμως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι δημότες ή οι συνδημότησες ή οι δημότησες που μας ακούν, όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν επιτροπές παραλαβών. Για να γίνει ένα έργο, για να γίνει μία παραλαβή, μία προμήθεια, οτιδήποτε και να είναι αυτό, οφείλει ο Δήμος να υπάρχουν υπάλληλοι. Απαγορεύεται ο Δήμαρχος να βάλει υπογραφή στην παραλαβή, απαγορεύεται ο Δήμαρχος να βάλει ή ο Αντιδήμαρχος να πάει να πάρει κάποιο ισόφελος του Δήμου, να πάρει κάποιο αντικείμενο ή να κάνει κάποια προμήθεια. Άρα πέφτει το βάρος σε όλους εμάς. Εκπλαγήκαμε φυσικά και εγώ σαν πρόεδρος δημοτικών υπαλλήλων. Είμαι και εγώ σε αυτή την επιτροπή παραλαβών των 7 ατόμων και σήμερα, όπως βλέπετε, ήρθαν και στην παράσταση. Ακούστηκαν και πολλά ότι κακώς κάναμε στάση εργασίας. Το ζήτησαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας και των τριών Δήμων. Και κάτι άλλο σε όλη αυτή την υπόθεση, ότι όλα έχουν ελεγχθεί από το ελεκτικό συνέδριο για την πληρωμή, έχουν πληρωθεί όλα. Ο κύριος Μανώλας στον απολογισμό που έκανε για το 2019 προς το 20 ήταν θετική, όλα ήταν θετικά, έβαλε και υπογραφή, τα αποδέχτηκε. Επίσης η αποκεντρωμένη και αυτή δέχτηκε όλα αυτά τα θετικά, το δέχτηκε. Το ελεγκτικό, όπως είπα και πριν, εμείς σαν Επιτροπή Παραλαβής τα είδαμε, τα υπογράψαμε και πληρώθηκαν. Επίσης, εμείς το κάθε φορτηγό που ερχόταν στην αποθήκη και από εκεί έφευγε σε κάθε χωριό, το υπέγραφε και το έβλεπε ο κατατόπου πρόεδρος της κοινότητας ή της δημοτικής ενότητας, αναλόγου ή δημοτικής ενότητας Μακρυγιάλου ή Κίτρου ή Κολυδρού ή Αιγινίου. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο, ότι θα βγάλω και μια ανακοίνωση σήμερα, γιατί έχουμε και τη στήριξη της ΠΟΕΟΤΑ και της ΠΟΕΟΤΑ για τη σημερινή στάση εργασίας στις 11 έως τις 3. Και το κάναμε έτσι γιατί η καθαριότητα τελειώνει λίγο νωρίτερα, λόγω επειδή βγαίνουν νωρίτερα τα παιδιά και τα διοικητικά, η διοικητική των γραφείων. Επίσης, θα κάνω και μια ανακοίνωση σήμερα και το λέω και μπροστά εδώ σε εσάς, ότι ο Σύλλογος πήρε απόφαση με τη στήριξη της ΠΟΕΟΤΑ να γίνει αποχή από τα καθήκοντα όλων των επιτροπών παραλαβών σε όλους τους Δήμους. Εμείς είμαστε υπέρ των Δημοτών και το αποδείξαμε όλα τα χρόνια. Δεν θέλουμε να πάμε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σημείο. Αλλά ο Σύλλογος με την ανακοίνωση που τα βγάλει αυτή μετά από τη στήριξη, όπως είπα και πριν, αποχή από όλες τις υπογραφές των επιτροπών παραλαβών. Επίσης, ένα άλλο που χρήζει σημασία μεγάλη και πρέπει να το πω, ότι το 2020 ο συγκεκριμένος δήμαρχος του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού έκανε αυτόν τον έλεγχο. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, συνεχίζετε τις ίδιες επιτροπές αφού τους θεωρείτε, γιατί εδώ μέσα στο χαρτί θεωρούμαστε ύποπτοι. Μιλάει για απιστία και για ψευδή βεβαίωση. Αφού υπάρχει ψευδή βεβαίωση δική μας, των 7,
αφού υπάρχει απιστία. Αφού υπάρχει η τέτοια να γίνει ανομωτή. Έμαθα να γίνουμε και εγώ δικηγόρος. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ανομωτή. Προχθές το έμαθα. Ανομωτή σημαίνει ότι πάω σαν κατηγορούμενος, δεν θα βάλω το χέρι στην Παναγία. Μα εγώ δεν έχω πάει πουθενά χωρίς να βάλω το χέρι στην Παναγία. Η ειλικρίνεια διακατέχει όλους τους υπαλλήλους και εμένα προσωπικά. Άρα πάμε με ανομωτή κατηγορία. Δηλαδή, τι λέει, ότι εμείς θα κάνει έλεγχο ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος σήμερα που θα δώσουμε την κατάδυσή μας θα το πάει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας θα κινηθεί ανάλογα όπως πρέπει να κινηθεί η δικαιοσύνη. Είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Οι συνάδελφοι είναι εδώ δίπλα μας, μας στηρίζουν και όπως είπα και πριν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και των τριών Δήμων. Τα τηλέφωνα ήταν αμέτρητα αυτό το τριήμερο, από την ώρα που η ΠΟΕΟΤΑ εξήγηλε τη στάση εργασίας και την αποχή των καθηκόντων από τις επιτροπές παραλαβών μέσω του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων. Ευχαριστούμε και την ΠΟΕΟΤΑ και τον Πρόεδρο και όλη την Επιτροπή. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και γενικά και όλο τον κόσμο που συμπαραστέκεται αυτούς τους 7 με τα τηλεφωνήματα που γίνονται αποκλειστικά σε μένα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήρθαμε μία ομάδα συναδέλφων από το Πιτζέ Αυτοδίκηση. Συμπαρασταθούμε τους ανθρώπους που διώκονται στην εισαγγελία. Έτσι, με το κατηγορητήριο της απιστίας κατά του ελληνικού δημοσίου. Εγώ θέλω να προγραμμίσω ότι όλοι οι υπάλληλοι στην Υπουργική Αυτοδιοίκηση πολλές φορές έχουν υπερβάλει αυτό για να υπηρετήσουμε τον όρκο μας, για να υπηρετήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο. Πολλές φορές αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε γιατί η δουλειά του δημοσίου υπαλλήλου δεν είναι ίδια με τη δουλειά του υπαλλήλου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε ο συνεργικός κρίκος του Δημότη με το Δημόσιο, αν θέλετε, με την τοπική αυτοδιοίκηση και κληθήκαμε και έχουμε ιερή υποχρέωση να κάνουμε καλύτερο το αύριο. Στη φάση αυτή λοιπόν και σε αυτό τον παρονομαστή ευνηδιαστήκαμε όταν πληροφορηθήκαμε ότι 7 συνάδελφοί μας σέρνονται στα δικαστήρια για να αποδείξουν ότι τελικά δεν είναι ελέφαντος. Ελπίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για να αθωωθούν. Για να καταλάβουμε, 7 συνάδελφοί σας κατηγορούνται για το λόγο ότι βάλαν υπογραφές σε ύποπτες συναλλαγές, σε ύποπτες, όχι συναλλαγές, σε ύποπτες εντολές. Αυτό μου λέτε, μας λέτε. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν έχω διαβάσει όλη την δικογραφία. Είναι 600 τόσες σελίδες. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς τους συναδέλφους. Έτσι, σήμερα είναι αυτοί 7, αύριο μπορεί να είναι άλλοι 7 και άλλοι 7 και άλλοι 7. Στον οποιοδήποτε συνάδελφο γνωρίζει αυτού του είδους την δίωξη που εμείς θεωρούμε, έτσι, ότι είναι άδικη. Στοχοποιούνται άδικα. Αλλά δεν κάνανε κάτι παράνομο αυτοί οι 7. Δεν, από όσο πληροφορήθηκα, δεν υπάρχει καμία παρανομία. Ωραία. Γιατί και τα μουχάλικα φαίνονται μέσα από τα τιμολόγια. Αυτή την πληροφορία είχα, έτσι. Έχω διαβάσει την υπογραφία. Φαίνονται τα, υπάρχουν παραστατικά τα οποία είναι αδιάψευτοι μάρτυρες της νομιμότητας όσον αφορά όλη τη διαδικασία. Αυτά έχω να πω. Σαν σύλλογος, πώς θα κινηθείτε αυτό από εδώ και πέρα? Έχουμε επιφυλάξεις και όπως προείπα, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Περιμένουμε να ακούσουμε την διαστόματος του εισαγγελέα, να ακούσουμε την αθώωση των συναδέλφων. Από εκεί πέρα περιμένουμε, έτσι, και όλα είναι ανοιχτά. Ανοιχτά, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε.